Τον Φεβρουάριο του 2002, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου φιλοξένησε στη Λευκωσία ένα πρόγραμμα νεολαίας της κοινοπολιτείας, του προγράμματος Νεολαία της Περιφέρειας Αφρικής με έδρα την Ζάμπια, προείστατο ένας χαρισματικός άνθρωπος με έμφυτη ευγένεια και προάτητα, ο Ιγνάτιος Κακαγουήρα. Ο Ιγνάτιος ήρθε στην Κύπρο για τους σκοπούς της συνάντησης δύο μέρες πριν την έναρξή της και όσοι ήθιστε, διαμορφώθηκε ειδικό πρόγραμμα φιλοξενίας του. Στο Μουσείο Αγώνα 1955-59 επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού αφρικανικές και άλλες χώρες υπήρξαν αποικίες των Άγγλων, στις οποίες αναπτύχθηκαν την ίδια περίπου χρονική περίοδο απελευθερωτικά κινήματα. Ο Ιγνάτιος γνώρισε για τον αγώνα των Κυπρίων κατά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η επίσκεψή του όμως στο μουσείο θα του έδινε τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα το έπος του 1955-59. Συνοδεύοντας και ξεναγώντας τον στο μουσείο, αντιλήφθηκα την έκπληξή του για την ένταση του αγώνα και τη συμμετοχή των νέων σε αυτό. Η μαχητικότητα της κυπριακής νεολαίας και της μεθόδου ανταποπολέμου σε ένα μικρό νησί όπως η Κύπρος. Αυτό όμως που τον εξέπληξε και συνάμα τον συγκλώνησε ήταν τα φρικτά βασανιστήρια των Άγγλων βασανιστών προς τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές μας και οι απαγωνισμοί των ηρώων μας. Στην προσπάθειά του να μάθει περισσότερα για το θέμα, πληροφορήθηκε ότι οι Άγγλοι και Τούρκοι βασανιστές Μέρλιν, Μακλόλαν, Μπέρτς, Λίτς, Γουίλαρντ, Σέιγουρ Σουλεϊμάν, Αλίδη Ζα, Ερκιούν, Γκιλδιρίμ και άλλοι βασάνιζαν συστηματικά και με πρόγραμμα τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της ΕΟΚΑ. Στόχος τους, η κάμψη του ηθικού τους και η απόσπαση πληροφοριών για την οργάνωση, αλλά και πληροφοριών που θα τους οδηγούσαν στη σύλληψη του αρχηγού Διγενή. Γεγονός που θα συνεπαγόταν και τη διάλυση της ΕΟΚΑ. Αρκετές φορές ο βασανισμός διαρκούσε μέρες και νύχτες ασταμάτητα, ξεπερνώντας τα όρια ακόμα και της πιο αρρωστημένης φαντασίας, του χειρότερου ανθρώπινου εξευτελισμού. Του ανέφερα ότι από τα βασανιστήρια είχαμε εκτός των δεκάδων τραυματισμένων και 13 νεκρούς, όπως οι Γιώργος Νικολάου, Ανδρέας Παναγιώτου, Νίκος Γεωργίου και η μόλις 17 χρονών πρόδρομος Ξενοφόντος και Λουκάς Λουκά. Προδρόμου από το Αγριδάκι του έβγαλαν τα νύχια και του ράγισαν το κρανίο με σιδερένιο στεφάνι. Ο Λούκας από την Αγία Νάπα πέθανε μετά από ξυλοδαρμό άγριων στρατιωτών που του προκάλεσαν αιμορραγία. Την ίδια μέρα με τον Λούκα, στις 3 Οκτωβρίου 1958, πέθανε από τρόμο και η Ιωάννα Ζαχαριάδου, 11 χρονών. Έκπληκτος τότε ο Ιγνάτιος μου ανέφερε ότι αν δεν επισκεπτόταν το Μουσείο Αγώνα 1955-59 και αν δεν έβλεπε τα όσα είδε, δεν θα πίστευε ποτέ ότι οι λευκοί πολιτισμένοι Άγγλοι απαγχώνησαν τους 9 λευκούς ήρωες του Κυπριακού έπους. Βασάνιζαν με βαναυσότητα και διέπραξαν όλες αυτές τις βιαιότητες σε βάρος λευκών, όπως μου ανέφερε. Πίστευα, μου είπε, ότι όλα αυτά τα έκαναν μόνο σε εμάς, τους έγχρωμους στην Αφρική. Τα έκαναν σε εμάς γιατί επενεργούσε ο παράγοντας ρατσισμός και εκδηλωνόταν η βία του ισχυρού λευκού αποικιοκράτη εναντί του αδύνατου. Όμως, η πολιτισμένη γεραιά Αλβιώνα πριν από μόλις 60 χρόνια εφάρμοζε στις αποικίες της συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου μεσαιωνικές μεθόδους βασανισμού στα μπουντρούμια της ομορφίτας, του Special Brands, του Σεραγιού και των Πλατρών. Μεθόδους που δεν υστερούσαν σε τίποτα από τις μεθόδους ανακρίσεων και βασανισμών των SS και της Gestapo. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι άγγλοι βασανιστές αποδείχτηκαν με τη βαναυσότητά τους μορφές αποτρόπαιης βαρβαρότητας. Η δε αγριότητά τους θα παραμείνει στίγμα μελανός των διηνεκές που θα δικάζει στην ιστορία του πολιτισμού τη χώρα τους. Τα χέρια τους είχαν μετατραπεί σε τανάλιες θανάτου. Η απανθρωπιά τους υπερεύει κάθε φαντασία σκληρότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του Ινέη της ΕΟΚΑ
ο ιστορικός συγγραφέας Γιάννης Πανός για το θέμα. Αν ποτέ ο πόνος από τα βασανιστήρια γινόταν σάρπισμα, η μετεπαναστατική κοινωνία της Κύπρου θα είχε κουφαθεί από τους ανατριχιαστικούς τοίχους των εντεσιμπέλ των παρατεταμένων για μισό αιώνα κραυγών, εκείνων που πονούν και υποφέρουν ακόμα.